Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό της Σοφρίας, όπου σήμερα η Ραβαθάνδες και 40 φεύγα έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Development 2 League. Οι δύο ομάδες, οι δύο πεντάδες έχουν παραταχθεί στο παρκέ και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με το τζάμπολ που θα βγάλει νικητές ποιους 40 φεύγα τελικά. Αυτοί είναι που θα έχουν την πρώτη επίθεση στα δικά τους χέρια με τον Μαρινί να ψάχνει συμπαίκτη. Λάθος πάσα εδώ από τον Ζαχαριάδη. Νωρίς το πρώτο λάθος από την πλευρά των σημερινών φιλοξενούμενων. Τσιμπίδης οργανώνει αυτή την πρώτη επίθεση των Grava Thunders, οι οποίοι ιτήθηκαν στην πρεμιέρα από τα ραμολιμέντα με 41-36, ενώ από την άλλη 40 φεύγα κατάφεραν να κάνουν μια καλή αρχή στη νέα σεζόν, επικρατώντας τον Kuldan Warlocks με 54-43. Κουταλής Μαρίνης λίγο πιο μπροστά από το τρίποντο θα ευστοχίσει για το 0-2. Ανοίγει το σκορ ο παίχτης των 40 φεύγα. Πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Τσιμπίδης προσποιεί το ωραία για να ξεφύγει από τον αντιπαλό του. Το τελείωμα δεν είναι καλό, επιμένει ο Τσιμπίδης και θα ισοφαρίσει για το 2-2. Χρειάστηκε για την δεύτερη ευκαιρία ο παίχτης των γηπεδούχων για να ισοφαρίσει. Αρκούδης στον Μαρίνη, δεν κατάλαβε την πάσα ο Αρκούδης, όμως μπάλα παρέμεινε στα χέρια των φιλοξενούμενων. Μαρίνη σε νέο δικό του, αστοχή αυτή τη φορά. Ντουρμάς πιεζόμενος, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, η οποία κύλησε στεφάνη και κατέληξε εκτός. Αρκούδης τσεκάρει τις επιλογές. Δεν πέρασε η πάσα του Μαρίνη. Το κλέψουμε εδώ από τους Grava Thunders. Πάει μόνος του όλη τη φάση και πολύ καλά κάνει. Θα έρθει το 4-2 τώρα για τους Grava Thunders. Ο Καραμούζας είναι αυτός που έβαλε μπροστά την ομάδα του. Μαρίνης αφήνει στον Μπούταλη. Μαρίνης έχει πάρει καλύτερη θέση, Καραμούζας πήγε για βοήθεια εκεί στην άμυνα, αλλά έκανε το φάουλ. Μαρίνης είχε πάρει θέση μπροστά από τον Ντούρμα. Καραμούζας βγήκε δυνατά για να πιέσει τον αντίπαλό του, όμως έκανε το φάουλ και έτσι 40 φεύγα πάνε στην επαναφορά τώρα. Μπούταλης. Γκάρης εκτελεί άστοχα. Καραμούζας αφήνει στον Τσιμπίδη. Διανύσαμε το πρώτο τρίλεπτο στο μάτς με το σκορ στο 4-2 υπέρ των γηπεδούχων. Συλλήπασε για τον Ντούρμα, έφτασε σε εκείνον. Καραμούζας ζητάει στη γωνία, η μπάλα πάει σε εκείνον, είναι ανενόχλητος αλλά βρίσκει σίδερο. Στον Τσαγκάρη. Μαρίνης πάει για να εκτελέσει για δύο. Χτυπάει και στο ταμπλό η μπάλα, καταλήγει εκτός. Τσιμπίδης πέρασε, όμως άφησε αντίπαλο. Τσαγκάρης θέλει να φύγει μπροστά, περνάει από τον Ντούρμα. Συγκρατεί, προσποιείται και εκτελεί εύστοχα 4-4. Για χείρος Τσαγκάρη, ο οποίος εφόρμησε μπροστά. Έχουμε μια διακοπή τώρα για να γίνει η αλλαγή στο μάτσο Σύριγος. Κάστη πάσα για τον Τσιμπίδη. Θέλει να πάει κοντά εκείνος. Η πάσα του δεν είναι καλή.
Ο Συρίγος θα κερδίσει το φάουλ. Συνέχεια στο μάτς με τον Συρίγο. Αφήνει στον Αρκούδη. Ουταλής είναι άστοχος. Καραμούζας κατεβάζει, έχει την λάδια επιλογή τον Τσιμπίδη. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια. Θέλει να πιάσει κοιμόμενη την αντίπαλη άμυνα. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι ο Καραμούζας. Δεν τον κατάλαβε η άμυνα τον 40-φεύγα. Βρήκε την ευκαιρία εκείνος να διεισδύσει και να κερδίσει το φαουλ. 4-4 το σκορ, 5-34 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Μέσα και η πρώτη βολή, 5-4. Χάνει την δεύτερη ο παίκτης των Grava Thunders, οι οποίοι όχι δεν θα συγκρατήσουν τελικά παρά την προσπάθεια του Σωτηριάδη. Ρίνει στον Μπουταλή, του φύγει η μπάλα όμως και κατέληξε εκτός. Είναι ο λάθος εδώ από τους 40 φεύγα. Τσιμπίδης παίζει με τον Ντούρμα. Καμπουσής αφήνει αριστερά. Χάσει ο Καραμούζας, η μπάλα είναι για τους Grava Thunders. Όπως λέει ο ρέφερι. Ενώ έχουμε και την αλλαγή με τον Χρήστου να ρίχνεται στο παρκέ. Παίρνει την θέση του Μπουταλή. Τσιμπίδης θέλει να ξεμαρκαριστεί και κερδίζει το φάουλο από τον Συρίγο. Ντούρμας έχει βάλει πλάτη τον αντίπαλό του. Γυρίζει το κόντρα σε τσωμένα χέρια, δεν το βάζει. Χρήστου πάει μόνος στη φάση, θα δεχτεί για την αλλίωση από τον Καμουτσί. Σειρά του Καραμούζα τώρα να τρέξει από την άλλη πλευρά. Επιλέγει να πάει μόνος του και πολύ καλά κάνει. 7-4 η επιλογή του τον δικαιώνει. Συν 3 πλέον για τους Grava Thunders. Δεν δίστασε να το πάρει, αστόχησε, μαρίνησε και εκμεταλλεύτηκε το ύψος του. 7-6. Τσιμπίδη στον Καμουτσί. Καραμούζας το αφήνει χώρο ο Μαρίνης. Καραμούζας θέλει να πλησιάσει, τα καταφέρνει και πολύ καλά μάλιστα. 9-6. Ο Αλεξάντος έχει ξεκινήσει ο παίκτης των Grava Thunders. Επιλέγει να πάρει φάση στα χέρια του. Επιλέγει να διεισδύσει σε πολλές ευκαιρίες που του δίνονται. Γρήγορο τρίποδο τώρα, λάστοχο από τον Συρίγο. Ο Σωτηριάδης έχει φύγει μπροστά, είναι μόνος απέναντι σε δύο. Δεν τα καταφέρνει με το δεξί. Μαρίνης κατεβάζει. Στέκεται και εκτελεί κιόλας για τρεις, αλλά η μπάλα καταλήγει στο σιδερό. Καραμούζα σε μία ακόμα δική του απειλή και πάλι ο ίδιος θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ, 11-6. Μετατρέπεται σε μπελάς εκεί ο Καραμούζας για την αντίπαλη άμυνα. Έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Νάσης τώρα στο μάτς. Όπως και ο Καμουτσής ενώχουμε time out. Έτοιμοι να συνεχίσουμε στο μάτς με τον Καραμούζα να είναι στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή.
θα τη βάλει και αυτή, 12-6. Η μεγαλύτερη διαφορά αυτή των 6 πόντων που έχει καταφέρει να πάρει κάποια ομάδα μέχρι στιγμής στο μάτς. Συρίγκος. Σηκώνεται και στοχή ο Τσαγκάρης για το 12-8. Τσιπίδης στον Καραμούζα. Καμουτσής για 2, δεν είναι καλό το σούτ, ήταν αρκετά αδύναμο. Δεν βρήκε ούτε Στεφάνη μπάλα. Συνέχεια τώρα με Συρηγό, να κατεβάσει την μπάλα για τους 40 φεύγα. Βλέπει στα δεξιά τον Κοφό. Καγκάρης, θα γίνει το κλέψιμο. Σωτηριάδης έχει φύγει μπροστά και κερδίζει το φάουλ. Συρίγκος το έκανε όπως δείχνει συγκεκριμένα ο ρέφερι, ενώ είναι για δύο βολές για τον Σωτηριάδη. Μέσα η δεύτερη για το 13-8. Δεν πάει κάποιος για βοήθεια, αυτό φωνάζει ο Τσαγκάρης τώρα πήγε. Ο Χρήστος για να πάρει. Σαρακατσιάνος επίσης στο μάτς. Μόλις πέρασε. Μόλις ήρθε από τον πάγκο. Κοφός. Μπάλα στα δεξιά. Χρήστος θα εκτελέσει. Δεν θα το βάλει. Νέα ευκαιρία για τους 40 φεύγα. Για να έρθει το καλάθι τελικά από τον Παπαθωμά. Για το 13-10. Τσιπίδης καστύπασε για τον Καραμούζα. Θέλει να παίξει με πλάτη εκείνος. Φεύγει μπάλα όμως και θα γίνει το λάθος εδώ για από τους Γκράβα Thunders. 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μόλις 3 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες, μπορούν με τρίποντο να εξαφανίσουν ακόμα οι 40 φεύγα. Όμως θα φτάσουν στον πόντο με τον Παπαθωμά να πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι. 13-12 τώρα. Με τον τέταρτο δικό του πόντο. Καραμούτζας. Ανενόχλητος πήρε το σούτ, αλλά δεν το έβαλε ο Μιχαήλ. Και συνέχεια έχουμε σφύριγμα. Για φάουλ στον Καραμούζα. Ο οποίος οδηγείται ξανά στην γραμμή νωρίτερα. Ευστόχησε στη μία που έριξε, τώρα θα την βάλει και αυτή, 14-12. Μέσα και η δεύτερη. Με το 15-12. Ξανά απόσταση 3 πόντων για τους Γκράβα Thunders. Κοφός. Χρήστου στον Σαρακατσιανό. Ανάμεσα από σχεδόν όλη την ομάδα των Γκράβα Thunders, ο Σαρακατσιανός θα κάνει βήματα. Τον έβλησαν καλά εκεί οι γηπεδούχοι. Δεν του άφησαν χώρο να δράσει. Και κέρδισαν μάλιστα και το λάθος του. Τσιμπίδης τώρα. Καραμούζας πέρασε, βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Καθαρή άμυνα εδώ από τους 40 φεύγα. Ο Φως ψάχνει πάσα, είδε τώρα τον Σαρακατσιανό. Εκείνος είδε τον Παπαθωμά ξανά. Εκείνος αποτελεσματικός στην επίθεση. 15-14. 10 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Γκράβα Thunders. Τσιμπίδης με 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. 3-2 Καραμούζας με ένα πεταχτάρι εκεί δεν μπορεί. Και έχουμε φάουλ. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ο χρόνος.
έχουμε τελικά τέλος περίοδου. Φινάλ λοιπόν, είχε λήξει ο χρόνος και το σκορ παραμένει 15-14. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες για να μπούμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Με τους Grava Thunders να ολοκληρώνουν το πρώτο δεκάλεπτο όντας μπροστά με 15-14. Ένας πόντος απόσταση για τις δύο ομάδες. Ξεκινούμε τρίποδο τώρα οι γηπεδούχοι. Νάση σπίδιξε ψηλά για να πάρει το επιθετικό rebound και θα κερδίσει και το foul στην συνέχεια. Όχι, έχουμε βήματα. Ο φως. Τσαγκάρης πήρε για να εκτελέσει από κοντά, αστόχησε όμως. Καπαθωμάς και αυτός άστοχος με τη σειρά του. Καραμούζας παίρνει για να φύγει μπροστά. Ωραίες τρίβλες εκεί από τον Καραμούζα που έφτασε μέχρι το τέλος. Εκπληκτικός μέχρι στιγμής. 17-14. Δεν μπορεί να το σταματήσει η αμήνα των 40 φεύγα. Χρήστου αφήνει στον κοφό. Παρακατσιανός θέλει να πλησιάσει. Κακή πάσα για τον συμπαίκτη του. Όπως κακή είναι και η πάσα του Καμουτσί στην συνέχεια. 40 φεύγα παραμένουν στην επίθεση. Νέα ευκαιρία τώρα. Αλλά κακό το σούτ από τον κοφό. Καραμούζας τον σταματάει με φάουλ Σαρακατσιανός για να σταματήσει ακόμα μια εφόρμηση του αντιπάλου του. Οδηγείται στην επαναφορά τώρα ο Μιχαήλ. Ντούρμας παίζει με πλάτη τον Σαρακατσιανό. Γυρίζει ο Ντούρμας και φτωχή. 19-14. Αν δεν κάνω καλό λάθος, πρέπει να είναι και η πρώτη πόντη του Ντούρμα στο μάτς. Τσαγκάρης αποφασίζει να εκτελέσει. Airball. Καραμούζας οργανώνει. Αυτόν έχουν επιλέξει να οργανώνει τις τελευταίες επιθέσεις στην Grava Thunders. Μπάλα πέρασε και από Νάση και από Μιχαήλ. Λάθος τώρα για τους γηπεδούχους. Χρήστου. Παπαθωμάς κάνει το βήμα στο πλάι. Η εκτέλεση δεν ήταν καλή. Καραμούζας, δείτε εδώ, με το που παίρνει την μπάλα στα χέρια του, προσπαθεί να πάει κατά μέτωπο. Αλλά εδώ δεν θα γλιτώσουν και ούτε το δεύτερο συνεχόμενο λάθος οι Grava Thunders. Ο Νάση έχασε την μπάλα από τα δικά του χέρια. Θα βάζει και με τον εαυτό του. Αλλαγή τώρα για τους 40 φεύγα με τον Μαρίνη να περνάει στο μάτς στη θέση του Παπαθωμά. Χρήστου. Φάουλ από τον Ντούρμα. Σαρακατσιανός. Είδε τον Χρήστου. Αλλά έληξε ο χρόνος επίθεσης, δεν είχαν δει το ρολόι οι φιλοξενούμενοι και έτσι τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Καραμούζας αποφεύγει τον αντίπαλο του. Νάσης είναι αμαρκάριστος. Που μας μαζεύει το επιθετικό rebound, νέο 14 τώρα για τους Grava Thunders. Ας το πούν όμως και σε ακόμα μια επίθεση. Χρήστε εκεί κολλάει την μπάλα στην πλάτη του. Κατοχή είναι για τους 40 φεύγα.
συνέχεια τώρα με τον κοφό. Μαρίνης προσπάθησε και να περάσει μια δυνατή πάσα για τον Τσαγκάρη. Την κατάλαβε όμως η άμυνα των Γκραβαθάντες και έκοψε. Έγινε το λάθος όμως συνέχεια. Ντούρμα τη ορθώνει και ψάχνει μπροστά τον Μιχαήλ. Δέχεται την πάσα, ζητάει ψηλά ο Καραμούζας. Μιχαήλ προσπαθεί να συγκρατήσει. Η κατοχή παραμένει στους Γκραβαθάντες. Παραμένει 12-19-14, χωρίς καλάθι ακόμα. Η 40 φεύγα στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο έχουμε διανύσει σχεδόν 4 λεπτά. Ο Τυριάδης ζήτησε και πήρε. Τρίποντο άστοχο. Με ευκαιρία, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι από τον Σωτηριάδη, ο οποίος θα κλέψει. Κόλλησε το μυαλό εδώ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι θα χάσουν ακόμα μια ευκαιρία να φύγουν σε ένα συνδυασμό. Ωστόσο η μπάλα πάει στην κατοχή τους. Γιαννόπουλος. Χρήστου έχει στα δεξιά τον Σαρακατσιανό, εκεί θα πάει η μπάλα για να εκτελέσει εκείνος για τρεις, είναι άστοχος. Δεν έχουμε πολλά τρίποντα μέχρι στιγμή στο μάτς. Αμουτσής φεύγει στον εφηδιασμό, αλλά στόχισε ολομόναχος εκεί. Πέταξε την ευκαιρία στα σκουπίδια. Καραμούδος όμως ήρθε για να ακολούθησε τη φάση, πήρε το επιθετικό rebound. Πήρε και το φάουλ στην συνέχεια. Ενώ έχουμε και νέα διακοπή για time out. Καραμούζα στη γραμμή για να βάλει την πρώτη, 20-14, και να ισοφαρίσει την μέγιστη τιμή που έχει πάρει διαφορά τον Γκραβαθάντες στο μάτς. Θα βάλει και την δεύτερη, 21-14, συν 7, νομίζω για πρώτη φορά σήμερα, ενώ έχουμε και λάθος στην επαναφορά. Δεν έβαλανε γερά μέσα την μπάλα οι 40 φεύγα. Και έτσι, κατοχή περνάει στα χέρια των Γκραβαθάντες, οι οποίοι είναι στην επίθεση με τον Τσιμπίδη. Σηκώνεται εκείνος, υποπίεση, θα ευστοχίσει, 23-14. Συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι. Από την άλλη, οι 40 φεύγα δεν έχουν μπει ακόμα στο μάτς στη δεύτερη περίοδο. Έχουμε και επιθετικό φάουλ τώρα στον Ντούρμα. Υπενθυμίζω, έχουμε παίξει σχεδόν 5 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο και ακόμα οι 40 φεύγα δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν κάποιο καλάθι στην δεύτερη περίοδο. Το σκορ δείχνει 23-14, η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 15-14. Ντούρμας, καλή άμυνα εκεί από τον Μπούταλη. Συρίγος πάει μόνος του μέχρι μέσα με τα αριστερό, επιτέλους θα βάλει τέλος στην αφλογιστία. 23-16. Τσιμπίδης παίρνει έξω. Τα Μουτσής ανενόχλητος τον άφησαν μόνο του και τους τιμώρησε. 26-16 πλέον, 10 διαφορά. Ενώ εδώ θα σώσει την κατάσταση ο κοφός. Την μπάλα είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Συρίγος πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Δεν το έβαλε όμως από κοντά, νέα ευκαιρία. Ανάμεσα από δύο, ένα τρομερό καλάθι από τον Ζαχαριάδη. Χωρίς να έχει πρόσωπο προς το καλάθι, κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο εντός καλαθιού για να κάνει το 26-18. Έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή.
δεν θα μπει. Όμως η βολή του Τσιμπίδης απέφυγε την πίεση. Έχασε την μπάλα, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Όχι, έχουμε πόδι από τον Συρίγκο. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Αρκούδης περνάει στο μάτς. Σωτηριάδης στον Τσιμπίδη, Καραμούζας ζητάει. Δεν μπορεί να φτάσει μπάλα σε εκείνον. Τώρα το επιχείρημα Σωτηριάδης. Ο Καραμούζας θα κερδίσει το φάουλ από τον Κοφό. Τα λένε και μεταξύ τους οι δύο πρωταγωνιστές συγκεκριμένης φάσης. Ζητούσε κάτι παραπάνω σε αυτή την φάση ο Καραμούζος και το πήρε τελικά. Είναι αντιαθλητικό. Θα ξεκίσει τις δύο βολές για να φέρει και πάλι τη διαφορά στους 10. 28-18. Καραμούζας. Τσιμπίδης. Κόβηκε καθαρά. Μουκάλης. Έχασε. Καραμούζας. Καστή πάσα στον Τσιμπίδη. Προσποιείται εκείνος και κάνει βήματα. Γρήγορα θέλουν να παίξουν 40 φεύγα. Θα σηκωθεί άλλο αυτό το χάσει ο Ζαχαριάδης. Ο Πος χάνει προς στιγμή συγκρατή όμως. Παίζει με τον Ζαχαριάδη, ο οποίος έχει βρεθεί κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Θα κερδίσει και το φάουλ του Ντούρμα. Είναι και το τρίτο δικό του. Να δούμε αν θα τον αποσύρουν τώρα οι Γκράβα Θάντερς μετά από αυτό το τρίτο δικό του φάουλ. Μέσα η πρώτη από τον Ζαχαριάδη, 28-19. Χάνει τη δεύτερη ο Ζαχαριάδης, Τούρμας μαζεύει το rebound. Τσιμπίδης. Περνάει το κέντρο. Περιμένει τους συμπαίκτες του για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Γκράβα Θάντερς. Καραμούζας. Σταματάει το παιχνίδι καθώς έχει γίνει φάουλ από τον Ζαχαριάδη. Τώρα θα καθίσει τον πάγκο Ντούρμας για να περάσει ο Νάσης στη θέση του. Το ίδιο κάνει και ο Τσαγκάρης από την άλλη πλευρά. 2.47 ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Το σκορ στο 28-19, υπενθυμίζω. Δίστασε αρχικά, το πήρε στην συνέχεια ο Καμουτσής. Θα έρθει το καλάθι για τους γηπεδούχους. 30-19. Μιχαριάδης είναι μόνος του. Το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά και το έβαλε. 30-22. Αδράνησε εδώ η άμυνα τον Γκράβα Θάντερς, άφησε ανενόχλητο τον Ζαχαριάδη, ο οποίος ρίχνει την διαφορά στους 8. Τσιμπίδης. Σωτηριάδης ξανά στον συμπαίκτη του. Νάσης βρήκε την τρύπα. Καμουτσής με 3 δευτερόλεπτα. Δεν μετράει το σούτ όπως λέει ο ρέφερι. Έχει γίνει φάουλ. Χαμηλά είναι δύο βολές τελικά. Καθώς έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά, αν δεν κάνω λάθος. Από το μας επιστρέφει στο παρκέ. Θα μου φύσει τώρα έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη χάσει. 31-22 το σκορ.
μέσα μέσα ο Χρήστο, αλλά έκανε ακυροπηδημά. Αλλά και τώρα για τους γηπεδούχους, Μιχαήλ παίρνει την θέση του Τσιμπίδη, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. 1.40 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σωτηριάδης είδε την πάσα στον Νάση, κόπηκε όμως εκπληκτικά από τον Αρκούδη. Τρομερή άμυνα από τον παίχτη των 40 φεύγα και παίρνει την κουκιά από το στόμα. Φτάνει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ ο Τσαγκάρης. 31-24. Με τον Τσαγκάρη να έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Θα τη χάσει. Καραμούζας πάει μόνος του. Δίνει ύψος στην, στην προσπάθειά του, ενώ του δίνει και το χέρι φωτικά ο Αρκούδης, ο οποίος έκανε το φάουλ. Μέσα η πρώτη από τον Καραμούζα, 32-24. Μέσα και η δεύτερη, 33-24. Πιέζει ο Σωτηριάδης και κάνει το φάουλ. Ετοιμάζουν αλλαγή οι Γκράβα Θάντερς τελικά. Ο Καμούτσης θα περάσει το μάτς. Ήταν να περάσει αρχικά ο Ντούρμας, άλλαξαν την απόφασή τους οι γηπεδούχοι και τελικά ο Καμούτσης πέρασε, ενώ ο Αρκούδης άστοχησε στην πρώτη προσπάθεια. Χάνει και την δεύτερη. Τελευταίο λεπτό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σωτηριάδης. Θα εκτελέσει για δύο στοχή. Πάσα μπροστά για τον Σωτηριάδη, ο οποίος έφτασε κοντά αλλά δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καραμούζας. Πέρασε, συνεχίζει μόνος του. Ο Χρήστος τώρα είναι πάνω του. Πάει για βοήθεια και ο Σωτηριάδης. Μπάλα έξω. Καμουτσής στη γωνία με 8 δευτερόλεπτα, θα κάνει το λάθος. Έγινε επαναφορά, η μπάλα στον Αρκούδη, 17 δευτερόλεπτα όλα για τους φιλοξενούμενους. Ζαχαριάδης. Κοιτάει στη γωνία. Ο Τσαγκάρης, η Ζαχαριάδης πάει μόνος στη φάση και θα κερδίσει το φάουλ τελικά. Επέλεξε να μην παίξει με τον συμπαίκτη που ήταν στο τρίποντο. Αλλά τουλάχιστον κέρδισε το φάουλ για τις βολές. Ζαχαριάδης θα βάλει την πρώτη, 33-25. Μέσα και η δεύτερη, 33-26. Δεν έχουμε. Και time out για τους Γκράβα Thunders. Έξι στο ρολόι, να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι Γκραβαθάνιες. Τσιμπίδης στα 3 δευτερόλεπτα. Καραμούζας θα την πετάξει με το ένα χέρι, όχι δεν θα καταλήξει εντός καλασίου η μπάλα. Και όπως έτσι τελειώνει και το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με το σκορ στο 33-26.
έτοιμα όλα για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, να μπούμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Με τους Γκραβαθάντες να έχουν την πρώτη επίθεση στα χέρια τους, να έχουν και το προβάδισμα από το, σχεδόν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τώρα προηγούνται με 33-26, απόσταση 7 πόντων ανάμεσα στους σημερινούς δύο αντιπάλους. Υπενθυμίζουμε, είναι η δεύτερη αγωνιστική της Development 2 League. Τσιμπίδης πάει στην επαναφορά. Πάει προς τα μέσα ο Μάντζαρης, αλλά θα στοχίσει. Ναι, ο Μάντζαρης ήταν. Ενώ ο Σουκικέ ήταν και η υπερθυσή των 40 φεύγα. Μάντζαρης σε μια προσπάθεια τώρα πίσω από τα 6.75. Άστοχος και πάλι ο ίδιος. Ο Φως. Μαρίνης παίρνει δίχως δεύτερη σκέψη. Θετικό rebound από τον Παπαθωμά. Θα γίνει τελικά το λάθος. Ο Μάντζαρης θα φύγει μπροστά. Έχει και βοήθεια πίσω του τον Σωτηριάδη. Θα του αφήσει την πάσα, αλλά εκείνος δεν θα την εκμεταλλευτεί. Κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Πεταγμένη εδώ η ευκαιρία από τους Γκραβαθάντες, παρότι βγήκαν δύο μέναν. Κοφός. Στο έδαφος ο Μάντζαρης, δεν υπάρχει κάτι. Μαρίνης με τη δεύτερη, 33-28. Τσιμπίδης. Ανάμεσα από δύο. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Κέρδισε. Το φάουλ. Χαμηλά έγινε η παράβαση. Ντουρμάς πήρε άφηση στον Τσιμπίδη. Από το πλάι εκείνο σουτάρει λίγο πιο δυνατά όπως θα έπρεπε. Σωτηριάδης. Ντουρμάς στο τρίποντο. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Ζαχαριάδης για να φύγει μπροστά. Έχει δύο αντιπάλους. Ψάχνει την πάσα, τον πιέζει ασφυκτικά ο Μάντζαρης. Αφήνει στον Μαρίνη τώρα. Σκαστή πάσα για τον Παπαθωμά. Χάνει την ισορροπία του και κάνει βήματα. Έμεινα κινητός ο Τσιμπίδης. Δεν υπήρξε κάποια παράβαση φάουλ. Αντιθέτως, ο Παπαθωμάς, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την ισορροπία του, υπέπεσε στην παράβαση. Έτσι έχουμε τώρα επίθεση για τους γηπεδούχους. Τσιμπίδης με συγχωρείτε, στο Σωτηριάδη θα το πάρει από την κορυφή εκείνος, βρίσκει σίδερο. Ο Φως σταματάει, αφήνει στον Συρίγο. Με τη βοήθεια του ταμπλό εκείνος δεν θα αφήσει την παραστολή καλάθι. Παπαθωμάς προσπαθεί να συγκρατήσει και θα κερδίσει το φάουλ. Το οποίο το έκανε ο Σωτηριάδης. Θωμάς. Το φως θα εκτελέσει για τρεις. Δεν σκοράρει. Τουρμάς μάζεψε. Ψηλή πάσα για να περάσει από τα χέρια και να φτάσει στον Τσιμπίδη. 3-2 αριθμητικό πλεονέκτημα για τους Γκράβα Θάντερς. Μάντζαρης από το πλάι. Ούτε τώρα θα πετύχει το καλάθι. Χωρίς σκορ μέχρι στιγμής οι Γκράβα Θάντερς στο τρίτο δεκάλεπτο. Και γενικά δεν έχουν ξεκινήσει εύστοχα οι δύο ομάδες. Μόλις ένα καλάθι έχει πει μέχρι στιγμής από τον Μαρίνη. Καραμούζας έφτασε κοντά. Εκεί δεν μπορούν να κάνουν πολλά οι αντίπαλοι. 35-28. Ο Φως αδράνησε λίγο. Μαρίνης αποφασίζει να εκτελέσει. Βρίσκει σίδερη μπάλα, καταλήγει εκτός. Καραμούζας περιστροφή. Στο τέλος και κάνει βήματα. Ο
διαφορά από τους 40 φεύγα. Μαρίνης από κοντά, τον έχασε αντίπαλη άμυνα, 35-30. Και Τριάδης βλέπει απέναντι τον Ματζαρή. Τσιμπίδης, Ματζαρής έμεινε μόνος. Έφεγε με το φόλο ο Ντούρμας, αλλά το έχασε. Τα βάζει με την τύχη του. Ζαχαριάδης. Τσιμπίδης πάει για βοήθεια στην άμυνα. Ματζαρής θα κάνει τελικά το φάουλ. Σαρακατσιανός περνάει στο μάτς, όπως και ο Αρκούδης. Ενώ από την άλλη ο Ματζαρής θα καθίσει στον πάγκο. Στην θέση του ο Καμουτής. Μαρίνης. Έφτασε κοντά, κύλησε η μπάλα Στεφάνη. Ξανά ο Μαρίνης, το έχασε και πάλι. Επιμένει όμως, όχι ούτε την τρίτη φορά. Απίστευτο. Τρεις φορές προσπάθησε εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα ο Μαρίνης και τις τρεις δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Ζαχαριάδης, θα το πάρει. Δεν το βάζει, Σαρακατσιανός είναι εκεί. Μπέρδεψε τον Καραμούζα εκεί με μια προσπίση. Έχασε την μπάλα από τα μάτια του Καραμούζας, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Σωτηριάδης, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Αλλά φώναξε, έβγαλε μια κραυγή νομίζω. Ο Αρκούδης, καθώς. Έχει νομίζω, έχει χτυπήσει τα πόδια του για να τρομάξει τον αντίπαλό του. Συζήτηση εδώ του ρέφερι με τον πάγκο των 40 φεύγα. Ο Σωτηριάδης είναι στη γραμμή, θα στοχίσει. Στην βολή και η κατοχή είναι για τους 40 φεύγα. Κοφός. Σαρακατσιανός. Πάει προς τα μέσα, ούτε τώρα θα έρθει στο καλάθι. Και οι δύο ομάδες στο σημερινό μάτσο έχουν χάσει κάποιες πολύ εύκολες προσπάθειες, κάποιες εύκολες πόντες. Ενώ έχουμε νέο φόλου από τον κοφό στον Καραμούζα. Έχει ανέβει κάπως η ένταση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Χαμηλά είναι το φάουλ, έτσι. Πάνε στην επαναφόρα οι γηπεδούχοι. Ντουρμάς. Μαρίνης. Πήρε, έκλεψε. Και η κατοχή είναι για τους 40 φεύγα. Κοφός. Καστήπασε για τον Ζαχαριάδη. Ούτε τώρα θα μπει μπαλά στο καλάθι. Εδώ νομίζω εντάξει ήταν λίγο άτυπος ο Ζαχαριάδης, ενώ πάτησε γραμμή ο Τσιμπίδης. Μαρίνης. Μπαλά στον Ζαχαριάδη για να εκτελέσει για δύο. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Ο Τυριάδης έχει φύγει μπροστά. Υποπίεση, δεν θα τα καταφέρει στο lay-up. 4-50 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σαρακατσιανός. Κοφός προσποιήθηκε. Ζαχαριάδης από το έξω των βολών. Πάει να τον δυσκολεύσει ο Σωτηριάδης. Μαρίνης τελικά θα πάρει το σουτ και είναι για 3. 35-33. Επιστρέφουν στο δίποντο πλέον οι 40 φεύγα. Νωρίτερα υπενθυμίζω οι Γκράβα Θάντερς είχαν πάρει ακόμα και διψήφια διαφορά στο μάτς.
Ξυπίδης είδε το κόψιμο του Καμουτσί, όμως δεν μπορούσε να του περάσει την πάσα. Δεν υπάρχει, βλέπω εδώ, ενέργεια για να επιστρέψει άμυνα τον Κράβα Σάντερς. Τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν. Ενώ λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι ο Κοφός για να διεκδικήσουν και το προσπέρασμα. Οι 40 φεύγανε, έχουμε time out για να πάρουν κάποιες ανάσεις οι γηπεδούχοι. Κοφός στη γραμμή για να χάσει την πρώτη προσπάθεια, παραμένει το 35-33. Χάθηκε ευκαιρία για να ισοφαρίσουν εδώ οι 40 φεύγα. Αν βάλει τη δεύτερη θα πλησιάσει τον ποντό. Δεν θα το κάνουν ούτε αυτό όμως, καθώς έχασε και την δεύτερη βολή του. Τσιπίδης. Να μέσα από δύο θα βρεθεί στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι λέει ο ρέφερι. Δούρμας. Έκλεψε. Θέλησε να παίξει ξανά με τον Τσιμπίδη. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Κράβα Thunders. Χρήστος στο μάτς. Κοφός στον Παγκό. Καραμούτζας. Αφήνει στον Μάντζαρη για τρεις εκείνος. Μπαλά στο σίδερο και στα χέρια του Ζαχαριάδη. Αρκούδης στον Μαρίνη. Αρκούδης. Το σούτ είναι για δύο. Δεν θα το βάλει ο Χρήστου. Καραμούτζας τώρα. Τουρμάς. Καραμούζας για τρεις, έξω η μπάλα, Μαρίνης μαζεύει. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Και το 35-33 παραμένει στο σκορ. Μαρίνης. Θα το πάρει για την προσπέραση, όχι δεν θα έρθει εκείνη. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για τους 40 φεύγα, ήταν να εξοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά. Καραμούζας σταματιέται με το φάουλ, δεν νομίζω ότι μετράει το καλάθι που πέτυχε στην συνέχεια. Ενώ ο Νάσης πέρασε στο μάτς. Έξω η πρώτη. Σκορ παραμένει αμετάβλητο από το 35-33. Έξω και η δεύτερη. Νάσης, το αφήνει στον Καραμούζα. Εκεί νομίζω είναι μια πλεονεκτική θέση για εκείνον, 37-33. Ό,τι δεν πέτυχε από τις βολές νωρίτερα, το έκανε στη συνέχεια με το καλάθι του ο Καραμούτσας. Τον είδε και ωραία, τον βρήκε και ωραία ο Νάσης. 37-33 πλέον, 2-20 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Καρακατσιανός, ήταν κακή η πάσα του, όμως την πήρε ο Παπαθωμάς. Έχουμε σφύριγμα τώρα για φάουλ στον Ζαχαριάδη. Έξω η πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη, μπήκε και βγήκε. Στην δεύτερη προσπάθεια η μπάλα. Καραμούζας. Σηκώνεται από κοντά, όχι αυτή τη φορά θα το χάσει. Το ξέρω και ίδιος ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία. Καταφέρει να βγάλει από πάνω τον αντιπαλό του με την ωραία κίνησή του, αλλά τα χάλασε στο τελείωμα. Τσιμπίδης. Νέο 14 τώρα για τους Thunders. Τσιμπίδης συνεχίζει, θα εκτελέσει, θα πάρει ο ίδιος το rebound και θα φτάσει εκεί
κάτω από την αντίπαλη ρακέτα για το 39-33. Ρίστου, ωραία έκοψε Ζαχαριάδης και πήρε. Και στην δεύτερη προσπάθεια θα πάει ο ίδιος για να το βάλει. 39-35. Μαντζαρίς, Αμουτσίς το αφήνει ξανά και κάνει τις επιλογές του. Εκείνος είδε ανοιχτό διάδρομο και θα πλησιάσει για το 41-35. Ζαχαριάδης πάνω του, ο Μαντζαρίς τον δυσκολεύει, πάει και ο Τσιμπίδης εκεί. Ρίστου στον Χαρακατσιανό, δεν διστάζει εκείνος να εκτελέσει για τρεις, κλατσοτό μπήκε αυτό. 41-38. 40 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Και οι 45 έχουν πλησιάσει στο τρίποντο. Σαρακατσιανός έκλεψε. Μισό λεπτό ακόμα. Σταματάει τώρα, αφήνει δίπλα του στον Τσαγκάρη. Θα εκτελέσει για δύο εκείνος. 41-40. Σε απόσταση αναπνοής πλέον οι 40 φεύγα. 18 δευτερόλεπτα όλα για τους Γκράβα Thunders. Μαντζάρης δεν μπόρεσε να παίξει με τον Καραμούζα. 9 δευτερόλεπτα. Παίρνει το σκρίν ο Τσιμπίδης. Θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Σαρακατσιανός το 1 δευτερόλεπτο. Φινάλε. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο Σαρακατσιανός και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 41-40. Ανοιχτό παραμένει το μάτς εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας, 41-40 υπέρ των Γκράβα Thunders, δείχνει το ο φωτεινός πίνακας. Μόλις ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες και πλέον απομένει να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική της Development 2 League. Υπερθυμίζω ότι οι Γκράβα Thunders ιτήθηκαν την πρώτη αγωνιστική, έτσι αναζητούν σήμερα την πρώτη τους νίκη στη νέα σεζόν, ενώ από την άλλη οι 40 φεύγα θέλουν να κάνουν το 2-2. Ο Θωμάς Τέο Τσακάρης για να εκτελέσει για τρεις μπροστά οι 40 φεύγα. 41-43 με την τρίποντη εκτέλεση ο Τσακάρης μαζί την ομάδα του σε θέση οδηγού. Ματζαρίς θα κάνει, ο Καμουτσής με συγχωρείτε ήταν ο οποίος θα κάνει το λάθος, θα κάνει βήματα. Αρχίζει και παίρνουν ψυχολογία σιγά σιγά οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν φτάσει στην ανατροπή μέχρι στιγμής. Συρίγος. Πώς αφήνει ξανά στον Συρίγο. Βουτάλης στον Κοφό. Βουτάλης χάνει αρχικά. Βουτάλης με σχόλια δεν τον Σαλάθος. Κοφός με 4 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Μας θα πίσω από την πλάτη, λίγη ο χρόνος. Νομίζω θα πρέπει να εκτελέσει εδώ ο Κοφός αντί να πασάρει. Λάθος από την πλευρά των 40 φεύγα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μεγαλώσουν τη διαφορά τους με ένα ενδεχόμενο καλάθι. Καραμούζας. Θέλει να πάρει τα αριστερά, Βουτάλης κλέβει. Βουτάλης. Κοφός. Πάει προς τα μέσα, αφήνει στον Παπαθωμά. Μήπως μπορούσε να βρει κάποιο πιο εύκολο καλάθι, αυτό έχει όμως ο συμπαίκτης του. Καραμούζας. Δείχνει ταχύτητα τώρα. Δεν βρήκε διάδρομο. Γκουρμάς. Σηκώνεται, πασάρι στον Μιχαήλ, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Ναι, ο λάθος τώρα για τους Γκράβα Thunders.
και το momentum βγαίνει στην πλευρά των 40 φεύγα σε αυτή την φάση του παιχνιδιού. Ενώ διανύσαμε το πρώτο δίλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Τσαγκάρης θα το πάρει και αυτό. Όχι, τώρα είναι άστοχος. Σωτηριάδης. Καμουτσής στον Τούρμα, ο οποίος γυρίζει από κοντά. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Ζητάει φάουλ ο Τούρμας. Δεν παίρνει κάτι. Συρίγος. Άργησε να επιστρέψει εδώ η άμυνα των Γκράβα Σάντερς, αλλά δεν θα το πληρώσουν. Καθώς έκανε λάθος πάσα ο Συρίγος, μπάλα κατέληξε εκτός. Καραμούζας. Καμουσής είναι άστοχος. Μαρίνης αφήνει στον Συρίγο. Παίρνουν το κέντρο τώρα οι φιλοξενούμενοι. Δεν βιάζει το Τσαγκάρης. Μαρίνης θα σηκωθεί από κοντά, βρίσκει σίδερο. Πάνω κάτω η μπάλα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τσαγκάρης θα σταματήσει με φάουλ τον Καραμουτζά. Μιχάλης στην επαναφορά. Στα λεπτά ακόμα, μπροστά παραμένουν οι φιλοξενούμενοι, ενώ ο Μαρίνης έκανε το φόλ στον Σωτηριάδη στην προσπάθεια του εκεί να διεισδύσει. Είναι και το τέταρτο φόλ μάλιστα του Μαρίνη. Το επόμενο θα αναγκαστεί να καθίσει τον μπαγκό. Σωτηριάδης αστόχησε στην πρώτη. Παραμένει το 41-43. Παλέφτα στον Τσαγκάρη. Μαρίνη θέλει να πάρει καλύτερη θέση από τον Τούρμα, αλλά η πάσα του Τσαγκάρη δεν είναι καθόλου καλή. Ψινό λάθος εδώ από τους 40 φεύγα. Το σκορ παραμένει αμετάβλητο στις τελευταίες φάσεις. Συνεχόμενα λάθη. Συνεχόμενες άστοχες προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Μόλις ένα καλάθι έχουμε μέχρι στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο, αυτό του Τσαγκάρη. Με τρεις πόντους έβαλε μπροστά την ομάδα του μετά από ώρα. Μετά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, εκεί όπου είχαν προηγηθεί με 0-2 οι 40 φεύγα, από τότε δεν είχαν τη χαρά να ξανά έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους. Τώρα προηγούνται με 42-43. Σωτηριάδης για τρεις. Εκτελεί ο Σωτηριάδης. 45-43. Το χρειάζονταν αυτό το καλάθι οι Γκράβα Θάντερς, και για λόγους ψυχολογίας και για λόγους momentum. Κοφός. Θέλει να περάσει. Ο Καμουτσής θα κάνει το φάουλ. Χαριάδης ευστόχησε σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, 45-45. Τσιμπίδης 5-40 ακόμα στο ρολόι. Το μάτς είναι στην ισοπαλία. Τσιμπίδης αφήνει έξω ο Σωτηριάδης που το έβαλε νωρίτερα, θα το χάσει τώρα. Μάχες εκεί του Μιχαήλ με τον Ζαχαριάδη, έχουμε τζάμπολ και κατοχή για τους 40 φεύγα. Όσο πλησιάζουμε τώρα προς το φινάλε, οι μάχες θα γίνονται όλο και πιο δυνατές, καθώς το μάτς παραμένει ανοιχτό ακόμα. Κοφός. Πίνει στον Παπαθωμά και τον σπήγε προς τα μέσα και πήρε το φάουλο από τον Καραμούζα.
Άστοχη πρώτη προσπάθεια του Παπαθωμά. Ισοπαλία παραμένει. Θα βάλει τη δεύτερη. 45-46. Και 45 και πάλι μπροστά. Τσιμπίδης κατεβάζει. Σηκώνει στον Καραμούζα. Ήταν δύσκολο νομίζω και να γίνει αποδέκτης της μπάλας ο ψηλός των Κράβα Θάντερς. Ήταν αρκετά φιλοδοξή πάσα, Ζαχαριάδης. Σηκώνεται και ανάμεσα στον Μπούγιο. Την μπάλα στα χέρια του Χρήστου, ο οποίος θα κάνει το 45-48. Συν 3 πλέον για τους φιλοξενούμενους. Μιχαήλ. Μπερδεύτηκε για λίγο, άφησε στον Σωτηριάδη. Θα γλιτώσουν το λάθος εδώ οι Κράβα Θάντερς. Μιχαήλ τώρα θα πάρει την εκτέλεση. Δεν το βάζει, ο Σωτηριάδης είναι στο έδαφος. Προσπάθησε εκεί στην τρύπα να βρει τον Καμουτζή. Ναι, 14 δευτερόλεπτα για τους Thunders. Ντουρμάς δυσκολεύεται εκεί ανάμεσα από δύο. Η μπάλα είναι για τους Grava Thunders. Καραμούζα θα εκτελέσει για 3. Μέσα και αυτό από τον Καραμούζα. 48-48, ένα πολύ μεγάλο καλάθι. Που φέρνει ξανά το μάτσα ίσα. Ζαχαριάδης. Βρήκε την πάση στον Παπαθωμά. Χρήστου από κοντά. Φιδάει. Ο Καραμούζα θα κάνει το φάουλ. Κρατάει το χέρι του. Ας ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει ο Χρήστου. Πιάνει τον ώμο του, δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Ρίξε τώρα εκτελεί για την δεύτερη. Με το 48-49. Τσιμπίδης, 3-40 ακόμα για το φιναλέ. Βρήκε τον Καραμούζα. Θα πάει με όλους εκείνος, παίρνει ξανά το επιθετικό rebound το ίδιος και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 50-49. Αποφασιστικά έγινε ο Καραμούζας. Ο φως. Μπάλα φτάνει στον Ζαχαριάδη. Πριν πάει προς τα μέσα, χωρίς να φοβηθεί. Οι μάχες εκεί για το rebound, βγάζουν νικητή το Ζαχαριάδη. Δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι, βγήκε η άμυνα για από τους Thunders. Τσιμπίδης. Συν ένα για τους Κράβα Thunders. Σωτηριάδης. Πίνει έξω στον Τσιμπίδη. Ο Γαμπουτσής πήρε το σουτ. Ο Αρκούδης πήρε το rebound. Σηκώνεται ο Παπαθωμάς από κοντά, θα το χάσει. Είναι και 20 ακόμα. Καραμούζας περνάει. Και κάνει το φαουλ ο Κοφός. Ανταλλάξαν και κάποια λόγια οι δυο τους. Yeah.
για τον Χριστού. Ο Χριστού πέρασε εκτός. Επιστρέψαμε μετά την στιγμή έντασης. Ο Χρήστος έχει αποβληθεί. Ο Τσιμπίδης είναι στη γραμμή για να εκτελέσει την βολή. Yeah. 51-49. Θα βάλει και την δεύτερη. Yeah. 52-49 τώρα. Είναι 53-49 και έχει και δικαίωμα για μία, νομίζω, ακόμα. Αλάνθαστος σε όλες τις προσπάθειες ο Τσιμπίδης. 54-49. Τσιμπίδης βρέθηκε κοντά στην αντιπαλή ρακέτα. Μανίνης προσπαθεί να μαζέψει, θα πετάξει και την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του. Απομένουν ακόμα στο μάτς 2 λεπτά για την ολοκλήρωσή του. Βεχαριάδης θα εκτελέσει για 3. 54-52. Και κρατάει ζωντανή την ομάδα του. Τσιμπίδης. Ντούρμας κάνει την κίνηση. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Thunders. Ντούρμας με ψηλότερο αντίπαλο, κάνει το βήμα πίσω. Αστοχή, Ζαχαριάδης μαζεύει. Καρακαθιανός περιμένει τους συμπαίκτες του. Μάλλα φτάνει στον Μαρίνη. 2 πόντοι χωρίζουν τις 2 ομάδες. Καρακαθιανός γυρίζει ευστοχή, έρχεται η σοφάριση ξανά για τους 45-54 όλα, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Καραμούζας, να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο ψηλός των Thunders. Ντούρμας, το σουτ θα το πάρει ο Καμουτσής. Ντούρμας θα πάρει ένα επιθετικό rebound εκεί, πάρα πολύ καθοριστικό. Καραμούζας και δεύτερο, ο Μαρίνης θα του κάνει το φάουλ. Ναι, στιγμή ένταση τώρα εδώ. Εντάξει, είναι λογικό, τα νεύρα είναι τεντωμένα. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Μαρίνης έχει κάνει το 5ο φάουλ. Δεν το έχει καταλάβει ο Μαρίνης, τώρα τον ειδοποιούν. Και θα καθίσει στον παγκό. Καραμούζας θα το χάσει. Κάνει την πρώτη προσπάθεια, παραμένει το 54-54. Χάνει και την δεύτερη, ο Τσιμπίδης παίρνει το rebound. Ακόμα ένα χαμένο rebound από την πλευρά του 40-φεύγα. Ακόμα ένα κερδισμένο από την πλευρά των Grava Thunders. Είναι βολές για τον Τσιμπίδη, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά. Τσιμπίδη στη γραμμή. Θα τη χάσει.
Σκουπίδη θα βάλει τη δεύτερη. 55-54. Ένα δευτερόλεπτα ακόμα. Χρήστου. Ο Κοφός είναι, με συγχωρείτε. Κερδίζει το φάουλ. Είχαν ένα φάουλ να δώσουν οι Γκράβα Θάντερς. Ήταν το τελευταίο. Στην επαναφορά τώρα η 40 χρόνια. Ο Αρκούδης πάει για να βάλει μέσα την μπάλα. Κοφός. Αστοχή στην προσπάθεια, Ντούρμας καθαρίζει, όχι, Παπαθωμάς παίρνει. Σαρακατσιάνος χάνει την μπάλα από τα χέρια του, Ντούρμας. Κέρδισε, έχουμε τζάμπολ, όπως λέει ο ρέφερι. Η μπάλα είναι για τους 40 φεύγα, όπως λέει ο ρέφερι, ενώ έχουμε και time out για να σχεδιάσουν την τελευταία τους επίθεση. Η 40 φεύγα. Σχεδιάστηκαν οι στρατηγικές των δύο ομάδων στο time out και τώρα απομένει να δούμε τι θα δούμε στην πράξη. 14,6 το ρολόι, 55-54 το προβάδισμα είναι στους Γκράβα Θάντερς και οι 40 φεύγα είναι στην τελευταία επίθεση. Μπαλά μπαίνει στο παρκέ, Αρκούδης θα κερδίσει το φάουλ. Επέλεξαν να κάνουν φάουλ οι Γκράβα Θάντερς και να στείλουν τον Αρκούδη στην γραμμή. Έξω η πρώτη. Αρκούδης έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη βάλει. 55-55. Ενώ έχουμε και νέο time out αυτή την φορά από την πλευρά των Γκράβα Θάντερς για να σχεδιάσουν αυτή τι θα κάνουν στην επίθεση τους. Η επαναφορά θα γίνει από μπροστά για τους Γκράβα Θάντερς, οι οποίοι έχουν 11 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Ντούρμας, φαίνει στον Τσιμπίδη. Πάει προς τα μέσα, αστοχή. 6 δευτερόλεπτα, 5-4. Λαχαριάδης κατεβάζει, κάποιος πρέπει να το πάρει το σουτ, θα αστοχήσουν. Πόλο και καλάθι! Απίστευτο! Μπάζερ μπίτερ από τον Παπαθωμά. Να δούμε αν μετράει οι πανηγυρισμοί. Έχουν ξεκινήσει στην πλευρά των 40 φεύγα. Μένει να δούμε αν μετράει το καλάθι. Δεν είναι ρε παιδιά, κοίταγα εκεί. Το καλάθι μέτρησε κανονικότατα και οι 40 φεύγα ξεφεύγουν με την νίκη, επικρατώντας 55-57 τον Γκράβα Θάντερς. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας. Καλή συνέχεια σε όλους.